Χαίρετε. Αυτές τις μέρες λαμβάνω πολλά ερωτήματα που με ρωτάτε πώς μπορώ να βρω το τάδε βίντεο, πώς μπορώ να βρω ένα βίντεο που ψάχνω στο κανάλι στο YouTube, πώς μπορώ να βρω τα playlist, πώς μπορώ να βρω την συμμετοχή και έτσι φτιάχνω ένα βίντεο το οποίο είναι εκπαιδευτικό βίντεο για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για το πώς να χρησιμοποιούν από τον υπολογιστή το κανάλι μας, για να σας δείξω διάφορες λειτουργίες που έχει το κανάλι και πώς μπορείτε να περιδιαβάσετε την αρχική σελίδα του καναλιού μας από τον υπολογιστή σας και πώς μπορείτε να πάτε στις διάφορες στήλες και να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Εύχομαι να σας φανεί χρήσιμο. Πάμε τώρα να δούμε πώς χρησιμοποιούμε το κανάλι μας από τον υπολογιστή. Έχω ανοίξει τη σελίδα του καναλιού μας στον browser του υπολογιστή. Βλέπετε ότι εδώ μπροστά είναι η αρχική σελίδα του καναλιού, που βλέπετε το εξώφυλλο του καναλιού, που λέει Θέκλα Πετρίδου, επικοινωνία από καρδιάς, καθημερινά βίντεο και vlogs. Εδώ βλέπετε το υδατοφωγράφημα του καναλιού. Και πάμε, είμαστε στην αρχική σελίδα. Το πρώτο βίντεο είναι για συνδρομητές που επιστρέφουν. Και είναι ένα βίντεο στο το οποίο φτιάξαμε My Heritage όταν DNA is now at the lowest price ήμασταν στις 50.000 συνδρομητών. Βλέπετε εδώ πέρα τις μεταμορφώσεις. Εδώ είναι όλες οι μεταμορφώσεις με τη σειρά. Σήμερα που φτιάχνω το βίντεο αυτό, που είναι 29 Νοεμβρίου 2021, έχει ανέβει ένα βίντεο για τη Ζάκυνθο από τα βιντεάκια που μου στέλνετε, τα βάζουμε στο playlist πώς να κάνουμε το κανάλι μας πιο όμορφο. Ένα βίντεο που έχει ανέβει το πρωί που μιλάει για τη συμμετοχή, το χθεσινό βίντεο με τίτλο «Πολλές εφημερές σχέσεις» και τα βιντεάκια που ανεβάσαμε χθες. Στην επόμενη σελίδα, στην επόμενη στήλη, οριζόντια στήλη, είναι βίντεο μόνο για μέλη. Αυτό είναι ένα βίντεο που έχει ανέβει ειδικά για τους συνδρομητές στο β' επίπεδο. Σήμερα, άμα το πατήσει κάποιος, δεν μπορεί να δει αυτό το βίντεο και εξηγεί ότι είναι ένα βίντεο που είναι μόνο για μέλη. Και τα βίντεο που διαβάζουμε τα βιβλία. Μετά στην τρίτη λίστα, στην τρίτη στήλη την οριζόντια, έχω βάλει το playlist για την απιστία. Μετά είναι το playlist με τα SOS, αυτά τα βίντεο τα οποία έχουμε ονομάσει ότι είναι σημαντικά βίντεο και πρέπει να μπαίνουν κάθε φορά. Και πρέπει να μπαίνουν στα SOS που λέμε. Στην επόμενη λίστα είναι τα βίντεο στα αγγλικά. Εδώ θυμάμαι ότι έχουμε σταματήσει να ανεβάζουμε βίντεο στα αγγλικά και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσω και να ανεβάζω ξανά. Στην επόμενη λίστα είναι το playlist για τη φιλία, μετά είναι το playlist για τη ψυχοθεραπεία, το playlist με το ψυχίατρό μας, το playlist για το διαζύγιο, το playlist για την κατάθλιψη, το playlist για το πένθος. Και από κάτω είναι τα επιλεγμένα κανάλια, τα κανάλια φίλων μου, τα οποία τα προβάλλω εδώ στο κανάλι μου, εάν θέλετε να γραφτείτε, της Αριστονίκης στο κανάλι, του Δημήτρη του G, του Τόλι που είναι ψυχολόγος, της Μαριάννας της Μητά, οι συνταγές του Δία, το κανάλι του φίλου του Ζωγράφου. Α, ο Ζωγράφος θέλει ακόμη 300 να γραφτούν στο κανάλι του για να φτάσει 30.000. Ας κάνουμε μια εγγραφή στο Ζωγράφο. Έχω κάνει μια εγγραφή γιατί τώρα έχουν πει από ένα άλλο κανάλι, όχι το δικό μου. Είναι ένα κανάλι κυπριακής τηλεόρασης που ανεβάζω κάποια βίντεο από την κυπριακή τηλεόραση όταν μου τα ζητήσουν κάποιοι που παρευρίσκονται σε αυτή. Το κανάλι της Μαρίας της Λιάκος Ιστορίες Βιβλίων, το κανάλι του Μιχάλη, του Mike the Fighter και το κανάλι της Άννης που είναι ψυχολόγος η Άννη. Λοιπόν, άρα βλέπετε εδώ στην αρχική σελίδα είναι το βίντεο το εισαγωγικό, οι μεταφορτώσεις, βίντεο μόνο για μέλη, για την απιστία, τα SOS κλπ. Εδώ στη δεύτερη κατακόρυφη στήλη είναι τα βίντεο. Όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μπαίνουν εδώ πέρα στη σειρά. Άρα κάποιος αν θέλει να βρει ένα βίντεο από πριν 2 μέρες, πριν 3 μέρες, θα μπει εδώ πέρα και θα τα ψάξει. Για παράδειγμα αυτό το βίντεο ήταν πριν 6 μέρες. Αυτό ήταν πριν 11 μέρες.
Αυτό ήταν πριν 2 εβδομάδες. Αυτό ήταν πριν 3 εβδομάδες. Και μπορείτε πηγαίνοντας κάτω να δείτε όλα τα 3.000 περίπου βίντεο που έχει το κανάλι μας. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι μας. Και σας θυμίζω ότι μπορείτε, εάν θέλετε κάτι να παρακολουθήσετε και αν έχετε δει τα πρόσφατα βίντεο, μπορείτε να πάτε πίσω και να βρείτε από τα παλιά βίντεο και να ξαναδείτε. Λοιπόν, στην τρίτη κατακόρυφη στήλη είναι τα playlists. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για τα playlists. Είναι οι λίστες με θεματικές βίντεο. Και τα βάζει με τη σειρά που έχουν δημιουργηθεί. Πρώτο βγαίνει το τελευταίο playlist που δημιουργήσαμε, που είναι «Ας κάνουμε το κανάλι μας πιο όμορφο με φύση από την περιοχή που ζει ο καθένας», το playlist με τη θάλασσα και βλέπετε και πόσα βίντεο έχει το κάθε playlist. Το playlist της συμμετοχής που διαβάζουμε το βιβλίο «Ωραία ζωής», το playlist με την εκπομπή «Όλα στον αέρα», στο RIC, τα θεωρητικά vlogs, διαταραχές προσωπικότητας, έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος, το βίντεο «Τοξική γονή» στο βιβλίο που είναι για τη συμμετοχή, ο Λάκη κλπ. Κλπ. Και εδώ είναι όλα τα playlist του καναλιού, που κάποιος που ψάχνει ένα θέμα μπορεί να μπει και στα playlist. Βλέπετε εδώ έχουμε playlist «Ψυχολογία των παιδιών», «Θέματα σεξουαλικής υγείας», «Για τη ζήλια», «Κονάρτης, ερωτικές σχέσεις αγάπης» και βλέπετε έχουμε 19 βίντεο αυτό. «Για τη φιλία» έχουμε 76 βίντεο. «Πρέπει να χωρίσω» 210 βίντεο. «Επιβατικά πεθερικά σόγια» 65 βίντεο. Και ένα βίντεο μπορεί να βρίσκεται σε περισσότερα από ένα playlist, εάν ταιριάζει. Άρα εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 2, 3, 6, 16, 36, 46, 56, 66, 76, 86, έχουμε 91 playlist. Έχουμε πάρα πολλά playlist. Άρα κάποιος που ψάχνει περιεχόμενο εδώ στο κανάλι μπορεί να βρει και από τα playlist. Η τέταρτη καρτέλα, η κάθετη, είναι η καρτέλα της κοινότητας. Εδώ βλέπετε τα βίντεο, τις αναρτήσεις που κάνω στην κοινότητα. Για παράδειγμα, η τελευταία ανάρτηση που φαίνεται σε όλους είναι η ανάρτηση με τον πίνακα που έχει στείλει με Καταλινή Τσιόλη από την Κέρκυρα. Η ανάρτηση που είχα κάνει από το post της Μαριάννας. Ό,τι είναι αναρτήσεις, που συνήθως είναι φωτογραφίες που αναρτώνται, μπαίνουν εδώ στην κοινότητα. Εδώ στα κανάλια βρίσκονται πάλι τα κανάλια που προτείνω. Στις πληροφορίες θα δείτε μια περιγραφή του καναλιού και οι συνδέσμοι εδώ κάτω. Ο πρώτος σύνδεσμος, κάντε δωρεά μέσω PayPal. Κάποιοι θέλουν κάποιες φορές να στείλουν ένα δώρο στο κανάλι για να ενισχύσουν τη λειτουργία του καναλιού. Μπορεί να πατήσουν αυτό το κουμπί εδώ πέρα που λέει κάντε δωρεά μέσω PayPal. Ανοίγει αυτή η σελίδα. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάθε μήνα δωρεά, πατάει αυτό. Και εδώ λέει θα εξουσιοδοτήσετε την PayPal να πληρώνει τον οργανισμό Θέκλα Πετρίδου κάθε μήνα. Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε μια επαναλαμβανόμενη δωρεά ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού της PayPal. Και κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει δωρεά μέσω PayPal, πατάει εδώ πέρα, βάζει ένα ποτό, ένα ποσό, για παράδειγμα μπορεί κάποιος να βάλει 5 ευρώ, πατάει εδώ πέρα δωρεά μέσω PayPal. Εάν έχει λογαριασμό στη PayPal θα πρέπει να βάλει εδώ το email του, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και να προχωρήσει. Ή μπορεί να κάνει και δωρεά μέσω πιστωτικής κάρτας πατώντας αυτό. Βάζει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και κάνει τη δωρεά. Λοιπόν, ο επόμενος σύνδεσμος είναι ακολουθήστε με στο Instagram. Άμα τον πατήσετε αυτό, ανοίγει ο λογαριασμός μου στο Instagram, που μπορείτε να συνδεθείτε στο Instagram και να με ακολουθήσετε, αν θέλετε. Να, αυτός είναι ο λογαριασμός μου στο Instagram. Έχω 675 δημοσιεύσεις, 21.200 ακόλουθους, ακολουθώ 6.250 χρήστες και είναι οι φωτογραφίες που βάζω στο Instagram. Ο τρίτος σύνδεσμος είναι διαβάστε την ιστοσελίδα. Άμα το πατήσετε, ανοίγει την ιστοσελίδα μου, theklapetridou.com, όπου υπάρχουν
βίντεο σαν αναρτής της ημέρας, επιλεγμένα βίντεο, εκδηλώσεις, τότε που κάναμε εκδηλώσεις προ-κορονοϊού και επίσης στο σελίδα μου έχετε ακολουθήσει με στο Instagram, εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube, πατήστε like στη σελίδα μου στο Facebook, εδώ είναι το βιογραφικό μου στην ιστοσελίδα μου. Η επόμενη καρτέλα είναι οι εκδόσεις, βιβλία από εκδόσεις Ψυχογιός, άλλα βιβλία, ηλεκτρονικές εκδόσεις. Εδώ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις να σας υπενθυμίσω ότι έχω τα δύο πρώτα βιβλία που έχω γράψει σε μορφή flipbook δωρεάν για να τα διαβάσετε. Για παράδειγμα το βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας», άμα απαντήσει κάποιος εδώ πέρα. Ανοίγει το flipbook που μπορεί κάποιος να διαβάσει δωρεάν το βιβλίο όπως ακριβώς αυτό. Έχει σταλεί στον εκδότη σε αυτή τη μορφή. Επίσης, το άλλο βιβλίο που μπορεί να διαβάσει κάποιος είναι το βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή». Μπορεί να πατήσει αυτό το σύνδεσμο εδώ πέρα, να ανοίξει το flipbook και από τον υπολογιστή του ή το tablet του να διαβάσει και αυτό το βιβλίο. Ξαναμπαίνω στην ιστοσελίδα μου από εδώ. Μετά είναι οι αναρτήσεις. Οι αναρτήσεις που συνήθως είναι αναρτήσεις με βίντεο. Μετά είναι τα άρθρα. Εδώ βλέπετε σημειώσεις Χάρη Βασιλιάδη για το διεστραμμένο ναρκισιστή. Άμα το πατήσετε αυτό εδώ πέρα θα σας ανοίξει τις σημειώσεις για να τις διαβάσετε. Έχω αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Χάρη το PowerPoint για εκείνη την παρουσίαση. Μετά μπορείτε να διαβάσετε, πηγαίνοντας στα άρθρα, μπορείτε να διαβάσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιστορική αναδρομή και κοινωνία του σήμερα, της Jacques Alexander, το κείμενο που μας είχε στείλει που το κάναμε και βίντεο, ένα μεγάλο άρθρο, αλλά χρήσιμο. Μετά είναι τα βίντεο. Όσα βίντεο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Δεν είναι όλα τα βίντεο του YouTube αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Κάποια έχουν αναρτηθεί. Οι εκδηλώσεις που τώρα είναι ανενεργό, γιατί δυστυχώς δεν κάνουμε εκδηλώσεις λόγω κορονοϊού. Τελευταία ανάρτηση ήταν για το σεμινάριο που θα κάναμε πέρσι, το οποίο ακυρώθηκε. Και στην τελευταία σελίδα εδώ πέρα είναι η επικοινωνία. Και έχει τη διεύθυνσή μου στην ταχυδρομική θηρίδα στην Κύπρο. Αυτή είναι η σελίδα μου, η ιστοσελίδα μου και κάποιος μπορεί να τη μοιραστεί στο Facebook την ιστοσελίδα μου ή στο Twitter, μέσω mail, μέσω blogspot κλπ. Ο επόμενος σύνδεσμος είναι το τελευταίο μου βιβλίο. Μα πατήσετε πάνω θα σας ανοίξει στη σελίδα του ψυχογιού που είναι το τελευταίο μου βιβλίο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» που μπορείτε να δείτε το βιβλίο και να διαβάσετε και κάποιο ένα απόσπασμα. Ένα λεπτό να το βρούμε. Εδώ είναι. Εδώ είναι ένα άρθρο που έχω γράψει και έχω στείλει στην ιστοσελίδα του ψυχογιού. Ένα βίντεο. Να δούμε ακριβώς, λέει το τελευταίο μου βιβλίο, να δείτε πώς μπορείτε να διαβάσετε ένα απόσπασμα από το τελευταίο βιβλίο. Εδώ λέει διαβάστε ένα απόσπασμα, άμα το πατήσετε αυτό, ανοίγουν νομίζω οι πρώτες 30 σελίδες που μπορεί κάποιος να το διαβάσει. Το περιεχόμενο αυτό αποτελεί απλά μια προεπισκόπηση του βιβλίου, οι σελίδες που προβάλλονται είναι περιορισμένες. Και πατώντας εδώ κάποιος μπορεί να δει τις πρώτες σελίδες του βιβλίου και να τις διαβάσει άμα θέλει. Λοιπόν, και ο τελευταίος σύνδεσμος εδώ στις πληροφορίες του κανάλιου λέει πατήστε like στη σελίδα μου, το οποίο ανοίγει τη σελίδα μου στο Facebook, που μπορείτε να πατήσετε like. Η σελίδα στο Facebook έχει λιγότερους ακολούθους από ό,τι στο κανάλι, έχει 54.000 ακολούθους. Εδώ στο Facebook αναρτώ τα βίντεο και κάποιες σκέψεις μου κάποιες φορές. Φυσικά η αλήθεια να λέγεται, τις περισσότερες σκέψεις μου τις αναρτώ στην κοινότητα. Βλέπετε εδώ την σελίδα κοινότητα. Λοιπόν, και οι πληροφορίες του καναλιού λέει ότι το κανάλι αυτό δημιουργήθηκε 3 Μαρτίου 2011 και έχει σήμερα που μιλάμε, που είναι
29 Νοεμβρίου 2021, 25.463.143 προβολές. Λοιπόν, όπως έχετε ανοιχτή τη σελίδα, την αρχική σελίδα εδώ πέρα στο YouTube, εδώ πάνω θα δείτε ότι υπάρχουν οι σύνδεσμοι για τη δωρεά, το τελευταίο βιβλίο, το Instagram, ακολουθήστε με στο Instagram, πατήστε like στη σελίδα μου στο Facebook και διαβάστε την ιστοσελίδα μου. Εδώ υπάρχει το κουμπί συμμετοχή. Άμα πατήσει κάποιος σε αυτό, χαίρετε, στο κανάλι μας πλέον, θα δει ένα βίντεο στο οποίο, το οποίο μιλάει για τη συμμετοχή και θα δει την περιγραφή του τι σημαίνει συμμετοχή. Σήμερα έχω κάνει μια αλλαγή στο πακέτο «Στηρίζω το κανάλι 2». Έχω προσθέσει ως προνόμιο κάποιου που μπαίνει στο «Στηρίζω το κανάλι 2» να ανεβάζω παλιότερα μεγάλα βίντεο, τα οποία να μπορούν να τα παρακολουθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στη συμμετοχή χωρίς διαφημίσεις. Άρα το «Στηρίζω το κανάλι 2» έχει, πέραν από το καινούριο βίντεο book που ανεβαίνει κάθε εβδομάδα, έχει ένα έξτρα προνόμιο που είναι το να ανεβαίνουν κάθε τόσο μεγάλα βίντεο παλιά χωρίς διαφημίσεις. Λοιπόν, όσοι είναι γραμμένοι στη συμμετοχή, εδώ στην αρχική σελίδα έχει ακόμη μία στήλη που λέει «Συμμετοχή» και άμα πατήσουν σε αυτή μπορούν να δουν τα βίντεο που είναι για τη συμμετοχή. Ένα λεπτό να σας δείξω. Πηγαίνοντας κάποιος λοιπόν ο οποίος είναι γραμμένος στη συμμετοχή στην αρχική σελίδα του καναλιού, εδώ πέρα υπάρχουν η αρχική, τα βίντεο, τα playlist, η κοινότητα και η συνδρομή. Πατώντας τη συνδρομή, φαίνονται οι αναρτήσεις οι οποίες γίνονται για όσους είναι στη συνδρομή. Και όπως έχω εξηγήσει, τα video books που ανεβαίνουν κάθε Δευτέρα με τα ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία που διαβάζουμε παραμένουν εδώ σε αυτή την καρτέλα συνδρομή και μπορεί κάποιος να μπει και εδώ στην καρτέλα για να ανατρέξει σε παλαιότερα βίντεο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, πάμε στο κανάλι και ψάχνουμε να βρούμε αυτά που χρειαζόμαστε. Εδώ, όταν κάποιος μπαίνει στο κανάλι για πρώτη φορά, βλέπει αυτό το βίντεο το οποίο έχει τον τίτλο «Καλώς όρισες στο κανάλι μας». Μπορείτε στα σχόλια αυτού του βίντεο να γράψετε οποιασδήποτε απορίες έχετε για τη χρήση του καναλιού και να σας απαντήσω είτε με σχόλια, είτε αν είναι πολλές και δύσκολες, με επόμενο βίντεο. Πώς ονομάζεται αυτό που κάνουμε? Το είχαμε πει, διαδικτυακός γραμματισμός. Ή θα το λέγαμε αυτό, γραμματισμός χρήσης του καναλιού στο YouTube. Και κάτι τελευταίο που το θυμήθηκα τώρα μετά που έκλεισα τη βιντεοσκόπηση της οθόνης, όταν κάποιος ψάχνει να δει αν έχουμε βίντεο για ένα συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, ψάχνει κάποιος να δει αν έχουμε βίντεο με θέμα την απιστία εδώ στο κανάλι μας. Πάμε στο search του YouTube, αυτό είναι το search, η αναζήτηση του YouTube. Γράφουμε το θέμα που μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, απιστία, ας βάλω στα ελληνικά το πληκτρολόγιο. Γράφουμε απιστία και δίπλα το όνομά μου, Θέκλα. Και θα μας βγάλει όσα βίντεο έχουν στον τίτλο το θέμα απιστία από το κανάλι μας. Βγάζει και το playlist για την απιστία και όλα τα βίντεο. Για παράδειγμα τώρα μπορώ να θέλω να ψάξω για το διαζύγιο. Τι βίντεο έχει κάνει η Θέκλα για το διαζύγιο? Πάμε στο search του YouTube, γράφουμε διαζύγιο, το όνομα το δικό μου Θέκλα και μετά βγαίνουν όσα βίντεο έχουν να κάνουν με μας και το διαζύγιο. Όσα βίντεο είναι στο κανάλι μας για το διαζύγιο. Ή για παράδειγμα μπορεί κάποιος να βάλει φοβία. Φοβίες. Θέλω.
Όσα βίντεο έχουμε για τις φοβίες ή φέρω από φοβίες θεραπεύονται, φοβίες. Τα πρώτα βίντεο βλέπετε ότι έχουν, μπορεί στο search να βγάλει και βίντεο τα οποία να είναι και άλλων που να έχουν μέσα τη λέξη διαζύγιο, για παράδειγμα. Τη λέξη φοβία. Ας βάλουμε τη λέξη χωρίζω, Θέκλα. Να δούμε τι βγάζει. Χωρίζω, είμαι χωρίζω, μας το αντιμετωπίζω. Πρέπει να χωρίσω, μας βγάζει το playlist. Θέλω να χωρίσω το βίντεο. Και μετά μπορεί στο τέλος να έχει και βίντεο άλλων ανθρώπων ή άλλων καναλιών. Α, εδώ δεν έχει. Μάλιστα. Άρα, βλέπετε εδώ κάτω έχει ένα άλλο παλιό βίντεο που δεν έχει σχέση με εμάς. Άρα, όταν θέλω να ψάξω αν έχουμε βίντεο για ένα θέμα, ας πούμε το θέμα αγάπη, γράφουμε τη λέξη κλειδί, γράφουμε το όνομά μου και βγαίνουν πρώτα στα αποτελέσματα τα βίντεο που έχουμε στο κανάλι μας σε σχέση με αυτό. Μάλιστα. Αυτά.